Γεια σας παιδιά, είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα. Η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας, καλημέρα. Και ο Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και ακούμε παραμύθια. Και αυτή τη φορά ακούμε μαγικά κλασικά παραμύθια. Έτσι. Γιατί μας το ζήτησε ο Δήμος Ξάνθης και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά το δεχτήκαμε. Και αυτά τα παραμύθια, να ξέρετε, τα βλέπει όλη η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Πάρτε τις θέσεις σας και σιωπή. Σβήνουν τα φώτα δίχως μιλιά. Το παραμύθι αρχινά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά. Άνοιξε μάτια και αυτιά. Μάγινε ράιδες και αστέρια χρυσά. Θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά. Άνοιξε μάτια και αυτιά. Μάγινε ράιδες και αστέρια χρυσά. Θα σας κρατούν συντροφιά. Καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα. Κάποτε σε κάποια μακρινή πολιτεία ζούσε ένας αυτοκράτορας που νοιαζόταν μόνο για το καλό του το ντύσιμο. Ξόδευε όλα του τα χρήματα για τα ρούχα που φορούσε και δεν ενδιαφερόταν ούτε για το λαό του, αλλά ούτε και για τα προβλήματα του βασιλείου του. Αυτό δεν άρεσε βέβαια στο λαό του, αλλά ούτε και στο προσωπικό του. Όποτε έβρισκαν λίγο καιρό οι υπηρέτες, οι μάγειροι, οι καμαριέρες και ο αμαξάς του παλατιού μαζευόντουσαν και κουτσομπόλευαν τον αυτοκράτορά τους. Πώς το αρέσει να αλλάζει χίλια ρούχα τη βδομάδα και γι' αυτό μες στη ντουλάπα έχει φορέσει 40. Τη Δευτέρα θα φορέσει τη γαλάζια φορεσιά και την Τρίτη μία μαύρη με ολόχρυσα κουμπιά. Την Τετάρτη θα ντυθεί κίτρινα σαν καναρίνι και την Πέμπτη στα καφέ με πορτοκαλί σιρίνι. Την Παρασκευή λευκά σαν τα χιόνια στα βουνά και το Σαββάτο στα ροζ του να είναι ωραίος ο εαυτός. Αυτά έλεγε το προσωπικό. Ενώ την ίδια στιγμή ο αυτοκράτορας με τον αρχισυμβουλάτορά του αποφασίζουν για το τι θα φορέσει ο αυτοκράτορας την επόμενη εβδομάδα. Εγώ αυτοκράτορας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έλεγε ο αυτοκράτορας. Έχουμε και λέμε. Επαναλάμβανε ο αρχισυμβουλάτορας και σημείωνε πάνω στο τετράδιό του. Σήμερα Δευτέρα έβαλα αυτά τα ρούχα, τα κόκκινα με τα μαύρα κουμπιά. Το βραδάκι όμως θα βάλω τη μεταξωτή μπέρτα. Τη μεταξωτή μπέρτα! Μάλιστα μεγαλειότατε, τη μεταξωτή μπέρτα. Μην με διακόπτεις παιδί μου. Την άσπρη με τα μοβ σιρίτια και τις ροζ πέρλες. Την άσπρη με τα μοβ σιρίτια και τις ροζ πέρλες. Κατοχυρώθηκε! Κατοχυρώθηκε! Ωραία. Ετοιμάς με τα μόβς είτε και τη ροζ μπέρλες. Μάλιστα το έγραψα αυτό. Τώρα πείτε μου την Τρίτη, αύριο το πρωί τι θα βάλετε. Αύριο το πρωί τώρα, αύριο το πρωί, Το βρήκα. Θα βάλω το πορτοκαλί σύνολο με τις κίτρινες μπότες και το καπέλο με τα μοβ τερά. Ξέρεις, το κίτρινο με το μοβ ταιριάζει πάρα πολύ. Μάλιστα, το πορτοκαλί σύνολο. Κατοχυρώθηκε. Μεθαύριο όμως, τι θα φορέσετε μεθαύριο. Μεθαύριο την Τετάρτη. Αχ, αλήθεια, θα φορέσω μεθαύριο. Α, το βρήκα. Θα βάλω τη γαλάζια στολή με τις σκούρες μπλε μπότες και την ασημένια μπέρτα. Τη γαλάζια στολή με τις σκούρες μπλε μπότες και τη γαλάζια μπέρτα. Κατοχυρώθηκε! Την Πέμπτη τώρα! Την Πέμπτη τώρα! Α, το βρήκα!
Θα βάλω την πράσινη στολή. Α? Ναι, 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 την πράσινη. Όχι. Την πράσινη θα τη φορέσω την Παρασκευή που θα συναντήσω την κοπέλα που μου προορίζουν για γυναίκα. Αχ, τι να βάλω, την Πέμπτη. Τι να βάλετε, την Πέμπτη. Θα βάλω την γαλάζια στολή με τα χρυσά σιρίτια και τις ροζ πέρλες. Αυτό. Στο πλάι, έτσι. Ναι. Πού ήμουν, τι έλεγα. Λέγατε για τις ροζ πέρλες που θα βάλετε την Πέμπτη με τη γαλάζια στολή και τα χρυσά σιρίτια. Σωστά. Κατοχυρώθηκε. Τακτοποίησα τη Δευτέρα, τακτοποίησα την Τρίτη, τακτοποίησα την Τετάρτη, την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή. Πάπα Θεέ μου. Τι προβλήματα έχει αυτό το βασίλειο. Α, ναι, αλλά εσείς μόνο ξέρετε να τα λύνετε, μεγαλειότατε. Ναι, μόνο εγώ ξέρω. Μου μένει το Σάββατο και η Κυριακή τώρα. Θα πρέπει να πάμε να δούμε τις δουλάπες μου ή αλλιώς τίποτα να φτιάξουμε τίποτα καινούργια, τι λέτε κι εσείς. Βεβαίως. Να ράψετε καινούργια ρούχα, μεγαλειότατε. Σας χρειάζονται. Μου χρειάζονται. Τι προβλήμα, τι υδρόταχη είναι ένας βασιλιάς, δηλαδή. Τι προβλήματα, τι υδρόταχη είναι ένας βασιλιάς. Μόνο εσείς το ξέρετε. Έτσι είναι, φίλε μου, μόνο εγώ το ξέρω. Δούλευε λοιπόν σκληρά ο αυτοκράτορας. Σχεδόν δεν κοιμόταν τις νύχτες από τις έρηνες που τον βασάνιζαν για το τι ρούχα θα φορέσει. Ώσπου μια μέρα έφτασαν στην πόλη δύο παγαπώντισες μοδίστρες που είχαν μάθει για τη μανία αυτή του αυτοκράτορα. Είχαν μαζί τους δύο ντελάλιδες, ναι, οι οποίοι φώναζαν αυτά τα λόγια. Λαέ του ξακουστού βασιλείου! Λαέ του ξακουστού βασιλείου! Και του πιο κομψού! Και καλοντημένου αυτοκράτορα της γης! Σήμερα βρίσκονται στην πόλη σας δύο εξαιρετικές διάσημες μοδίστρες! Που μπορούν να βελτιώσουν την εμφάνισή σας, ώστε να ανανεώσετε τον ντύσιμό σας και να ντυθείτε κι εσείς το ίδιο κομψά! Όπως ο αυτοκράτορας σας. Αχ, το άκουσε ο αυτοκράτορας και είπε στον αρχισυμβουλάτορά του. Να το έχουμε υπόψη μας, να συναντήσω αυτές τις δύο μοδίστρες. Μήπως με βοηθήσουν και εμένα να ντύνομαι ακόμα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, οι δύο παγαπώνησες μοδίστρες ήρθαν και περίμεναν έξω από το παλάτι, ώστε μόλις βγει ο βασιλιάς για να κάνει την απογευματινή του βόλτα, να τον συναντήσουν δίθεν τυχαία. Είχαν μαζί τους φιγουρίνια με διάφορα σχέδια κοστούμιών, μια βαλίτσα με όλα τα σύνορα της ραπτικής και ένα μεγάλο φανταχτερό κουτί όπου υποτίθεται ότι είχαν μέσα ένα μοναδικό ύφασμα. Κρύφτηκαν που λέτε πίσω από ένα δέντρο και μόλις είδαν τον αυτοκράτορα, κάνανε πως δεν τον είδανε και άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους δυνατά. Αχ, αυτό το ύφασμα μαυρικία μου! Όταν το δει ο αυτοκράτορας θα τρελαθεί. Τι λες και εσύ, δεν θα τρελαθεί. Α, το πρωί θύμωσα πολύ μαζί σου, Σουλπικία μου. Τόσα χρήματα σου έδινε εκείνος ο πλούσιος άρχοντας για να του δώσουμε το υπέροχο ύφασμά μας. Αλλά εσύ έλεγες όχι. Ναι, όχι, δεν το δίνω. Έλεγα. Μα αυτό το υπέροχο ρούχο θα το δώσω μόνο στον αυτοκράτορά μας, κατάλαβες. Μόνο αυτός μπορεί να το φορέσει. Άκουσε, Σουλπικία. Αν το ξανακάνεις, θα θυμώσω πολύ. Έχεις δίκιο. Δεν θα το ξανακάνω, αλλά με τον Λυκία μου τι να κάνω κι εγώ. Πιστεύω ότι μόνο ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να φορέσει ένα τέτοιο ρούχο σαν κι αυτό που έχουμε σε αυτό το κουτί μας, το εξαιρετικό. Έτσι, πιστεύεις ότι θα ήταν σωστό να είναι ντυμένος άλλος καλύτερα από τον ίδιο τον βασιλιά της χώρας μας? Γι' αυτό δεν ήθελα να δώσω το μοναδικό μας ύφασμα σε αυτόν τον πλούσιο κύριο. Ναι, αλλά τώρα έτσι εύκολα είναι, νομίζεις, να συναντήσει κανείς τον αυτοκράτορα. Θα μας αφήσουν να το δούμε, τον αυτοκράτορα. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά λεγόντουσαν μπροστά στον αυτοκράτορα, ο οποίος έκπληκτος τις βλέπει και τις ακούει. Και του κάνει εντύπωση, γιατί δεν το πλησιάζουν, ενώ είναι μπροστά τους. Να ρωτήσουμε τον κύριο, λέει η Σουλπικία, δείχνοντας τον αυτοκράτορα και κάνοντας ότι δεν ξέρει ότι είναι αυτοκράτορας. Κύριε, θα μπορέσουμε να δούμε τον αυτοκράτορα, ρώτησε. Ποιον είπατε ότι θέλετε να δείτε? Τον αυτοκράτορα. Με συγχωρείτε, κοντζά μου αυτοκράτορα, δεν με βλέπετε εδώ μπροστά σας? Ρώτησε έξαλλος ο αυτοκράτορας. Ποιος αυτοκράτορας? Εγώ δεν βλέπω.
Εσύ βλέπεις κανέναν αυτοκράτορα, ρώτησε δίθεν με αφέλεια η Μαυρικία. Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν με βλέπετε. Θέλεις να πεις, θέλετε να πείτε ότι εσείς είστε αυτοκράτορας. Μα ναι, εγώ είμαι. Με συγχωρείτε, δεν με βλέπετε. Με συγχωρείτε, αλλά έτσι όπως είσαστε ντυμένος. Δεν σας φαίνεται και να με συμπαθάτε. Γι' αυτό δεν το κατάλαβα ότι είστε εσείς ο αυτοκράτορας. Α, το βρήκα, φώναξε και η Μαυρικία. Δίνεστε έτσι χάλια. Χάλια, λέει ο αυτοκράτορας. Ναι, και κυκλοφορείτε στους δρόμους για να βλέπετε από κοντά τα προβλήματα του βασιλείου σας. Α, τότε αλλάζει. Αλλάζει. Με συγχωρείτε, κάτι είπατε προηγουμένως, λέει τότε ο αυτοκράτορας. Δεν είμαι καλά ντυμένος, δεν είναι καλά αυτά που φοράω. Και γιατί δεν μου το λέει κανείς μέσα στο παλάτι, γιατί. Δεν καταλαβαίνετε, υψηλότατε. Όχι, τι δεν καταλαβαίνω. Αυλοκόλακες. Όλοι γύρω σας σας κολακεύουνε, μήπως και κερδίσουνε κάτι. Έχει γεμίσει ο κόσμος από τέτοιους άνθρωποι που λένε ψέματα. Χάλασε ο κόσμος. Χάλασε ο κόσμος, Θα τους διώξω. Θα τους διώξω όλους. Να τους διώξετε. Ναι. Να τους διώξετε. Ναι. Ύστερα, γλυκαίνοντας τη φωνή του, ο αυτοκράτορας είπε... Κάτι άκουσα προηγουμένως... αληθεύει ότι έχετε εσείς κάποιο ρούχο που θα τέριαζε σε αυτοκράτορα σαν και εμένα, Και βέβαια αληθεύει, μεγαλειότατε, αλλά... Αλλά... Είναι ένα σπάνιο ρούχο που φέραμε από τις Ινδίες. Από τις Ινδίες? Από το Δελχή συγκεκριμένα. Α. Αυτό το ρούχο είναι κεντυμένο με πολύτιμα πετράδια. Ναι, κεντυμένο ειδικά για αυτοκράτορες. Ναι. Ειδικά για μένα δηλαδή. Με τι άλλο είναι κεντυμένο, για πείτε μου. Με πολύτιμα ζαφύρια. Ναι. Ολόκληρα διαμάντια στα πέτα. Ναι. Χρυσές κλωστές. 24 καρατίων. 24. Βεβαίως. Έχει ρουμπίνια κόκκινα για κουμπιά. Συνοδεύεται δε από καπέλο ασορτή, φτερά ολόχρυσα παγωνιού. Ναι. Πότε σολομέταξες με δύο πολύτιμους λίθους στο πλάι. Η δε ζώνη. Η ζώνη. Αχ, αυτή η ζώνη. Αυτή η ζώνη είναι κεντυμένη με πολύτιμες πέτρες μεγέθους καρυδιού. Καρυδιού, με... μπορώ να το, να το δω, να το έβλεπα, Βέβαια, εσείς που είστε έξυπνος, μπορείτε να το δείτε και το φορέσετε, αν θέλετε. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το ύφασμα είναι ορατό. Δηλαδή, μπορούν να το βλέπουν μόνο οι άξιοι και οι έξυπνοι. Οι κουτί δεν μπορούν να το δω. Εγώ όμως που είμαι έξυπνος μπορώ να το δω, βέβαια. Νομίζουν ότι δεν βλέπουν τίποτα οι κουτί, καταλάβετε, περίεργο, Μήπως είναι ευκαιρία λοιπόν να φορέσω αυτό το ρούχο για να το δουν, να δούμε ποιοι είναι οι καλοί και οι άξιοι στο βασιλείο μου. Ακριβώς, βασιλέα μου, ακριβώς. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι οι καλοί και οι άξιοι στο βασιλείο σας. Και οι έξυπνοι μεγαλειότατα, και οι έξυπνοι. Αν δεν το βλέπουνε, θα σημαίνει ότι είναι βλάκες. Ωραιότατα! Μπορείτε δηλαδή φορώντας αυτό το ρούχο να διαλέγετε τους συνεργάτες σας. Αχ, με ένα σπάρο, δυο τριγόνια! Να το δω το ύφασμα, μπορώ να το δω. Άνοιξε το κουτί, Μαυρικία. Η Μαυρικία σκύβει και με επισημότητα κάνει πως βγάζει από το κουτί ένα ύφασμα, ενώ στην ουσία το ύφασμα αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι θεσπέσιο. Θαμπόθηκα από τη λάμψη. Είπε τότε σκεπάζοντας το πρόσωπό της η Σουλπικία. Μα δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω κανένα ύφασμα. Τι? Ο αυτοκράτορας, καταλαβαίνοντας ότι αφού δεν βλέπει τίποτα θα σήμαινε ότι είναι βλάκας, είπε. Ναι, είναι. Είναι δεσπέσιο το ύφασμα. Είναι αριστούργη, το βλέπω, είναι εξαιρετικό. Ευχηθείτε παρακαλώ. Ναι. Είναι σοβαρά η Σουλπικία. Αμέσως να γδυθώ. Είπε αυτοκράτορας και έβγαλε τα ρούχα και έμεινε με το σόβρακο. Ύστερα οι δυο μοδίστερες κάνανε ότι τον τύρουνε με το αόρατο ύφασμα. Αχ, υπέροχο, είπε η Σουλπικία. Υπέροχο δεν είναι, Υπέροχο. Είδες πως σχολακεύουν τα ρομπίνια, Ναι. Και στο έλεγα εγώ, τα ρομπίνια ταιριάζουν πολύ. Ναι, ταιριάζουν, πράγματι. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Κάτι λείπει όμως. Τι λείπει, τι λείπει, τι λείπει. Λείπει το καπέλο. Το καπέλο, ναι. Αυτό είναι. Αχα. Το βάζω αμέσως. Και έκανε ότι το βάζει το καπέλο. Δεν βλέπω κανένα καπέλο. Είπε ο αυτοκράτορας. Ναι. Είναι και αυτό φτιαγμένο με το ίδιο ύφασμα. Γι' αυτό δεν το βλέπουν οι βλάκες. Αν δεν το βλέπετε, δεν φταίνουμε εμείς και πώς σας πάει. Μου πάει, Πολύ, πολύ. Παρόλο που έβλεπε ο αυτοκράτορας ότι ήταν με το σόβρακο, τι να πει, τον παίρνανε για βλάκα, έλεγε λοιπόν. Λοιπόν, μου πάει πολύ και το καπέλο. Α, θέλει μόνο λίγο κόντιμα το ρούχο. Το ρούχο μου. Ναι, η πισκοπική. Ναι. Και αμέσως πήρε ένα ψαλίδι και έκανε ότι κόβει το στρίφωμα. Α, μάλιστα, ναι. Έβλεπε ο αυτοκράτορας, έβλεπε, δεν έβλεπε τίποτα, αλλά έλεγε, α, είναι καλό τώρα, είναι καλό. Υπέροχο, υπέροχο. Με αυτή τη χρυσή κλωστή θα ράψω το στρίφωμα, είπε τότε η μαυρικία και έκανε πως έραβε το στρίφωμα και μετά είπε, Τι. Δύο λεπτά να το τελειώσω. Ναι. Τέλειο. Τώρα είναι τέλειο. Τώρα είναι τέλειο. Με γεια σας, μεγαλειότατε. Έβλεπε στον καθρέφτη όμως ο αυτοκράτορας, έβλεπε το σόβρακο, αλλά μήπως με χλωμένει λίγο το ύφασμα αυτό, με χλωμένει λίγο. Τι λέτε, το αντίθετο. Ναι. Σας δίνει χρώμα στα μάγουλα. Ναι. Βέβαια. Και πόσο κάνει αυτό το αριστούργημα. 2 εκατομμύρια φλούρια. Α, εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν και τίποτα, εντάξει. Για σας, για τον αυτοκράτορά μας. Ειδική τιμή, Βέβαια, για να μας γίνει και διαφήμιση. Θα σας πω, με συγχωρείτε, δεν κρατώ επάνω μου, πηγαίνετε μέσα που είναι το θησαυροφυλάκιό μου και θα σας πληρώσουν, πηγαίνετε. Οι δυο μοντίστρες χαρούμενες έτρεξαν να πληρωθούν λέγοντας μεταξύ τους. Τι ανόητος βασιλιάς! Αλλά τι ανόητοι όλοι γύρω του, Καλά κάναμε και τους κοροϊδέψαμε. Τα ήθελαν και τα έπαθαν. Την ίδια ώρα που ο αυτοκράτορας αποφάσισε να περπατήσει σε όλη την πόλη για να δείξει στο λαό του αυτό το καινούριο του ρούχο. Έτσι και έκανε. Από όπου και αν περνούσε, όλοι βγαίνανε στα παράθυρά τους να τον δουν. Έβλεπαν ότι ήταν γυμνός, αλλά κανείς δεν τολμούσε να πει την αλήθεια για να μην θυμώσει ο αυτοκράτορας, αλλά γιατί όλοι φοβόντουσαν ότι θα τους πάρουνε για βλάκες. Έτσι κανείς δεν έλεγε την αλήθεια. Όλοι έλεγαν ότι ήταν υπέροχο το ρούχο. Πολλοί μάλιστα χειροκροτούσαν. Ένα μικρό παιδί όμως, αθώο, που έπαιζε έξω από το σπίτι του με μία μπάλα, μόλις είδε τον αυτοκράτορα με το σόβρακο, φώναξε! Ο αυτοκράτορας είναι με το σόβρακο! Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός! Τότε όλοι άρχισαν να γελάνε. Ο αυτοκράτορας κατάλαβε και ντροπιασμένος γύρισε στο παλάτι, παίρνοντας μαζί του και τον μικρό. Όλοι νόμιζαν ότι θα το τιμωρήσει το παιδί, αλλά όχι, εκείνος το αντάμιψε. Του έδωσε πολλά χρυσά νομίσματα και την πρώτη φορά σε όλη του τη ζωή κάποιος του είπε την αλήθεια. Από εκείνη τη μέρα ο αυτοκράτορας άλλαξε. Έπαψε να ενδιαφέρεται μόνο για τα ρούχα του και άρχισε να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του βασιλείου του. Έδιωξε όλους τους συμβούλους του που δεν είχαν το θάρρος να του λένε την αλήθεια, δηλαδή αυτό που έβλεπαν, αλλά που έλεγαν όλο ψέματα, μόνο και μόνο για να του είναι ευχάριστοι. Από τότε κυβέρνησε με σύνεση τη χώρα του, διαλέγοντας με προσοχή τους καινούριους συνεργάτες του. Και εδώ τελειώνει αυτό το παραμύθι που θέλει να μας πει ότι πρέπει να έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε τον εαυτό μας τόσο καλά, ώστε να μην μας παρασύρουν οι κολακίες, δηλαδή τα καλά λόγια των γύρω μας. Θέλει ακόμα να μας πει ότι θα πρέπει να είμαστε τόσο σίγουροι για τον εαυτό μας, ώστε να ξεχωρίζουμε αυτούς που λένε την αλήθεια από αυτούς που λένε ψέματα. Γιατί αυτοί που δεν μας λένε ψέματα, παιδιά μου, αυτοί που δεν μας λένε την αλήθεια και μας λένε ψέματα, παιδιά μου, να ξέρετε ότι σίγουρα κάτι θέλουν να κερδίσουν από μας. Αν γνωρίζεις πόσο αξίζεις, δεν θα παρασύρεσαι από τις ψευτικές κουβέντες κι απ' τα λόγια τα καλά. Γιατί ξέροντας τι αξίζεις, θα μπορείς να ξεχωρίζεις το καλό απ' το κακό, την αλήθεια απ' την ψευτιά. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι.
παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσαμε όλοι τους πολύ καλά, μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα, λέγοντας παραμύθια σε εσάς, παιδιά.